Ένας νεκρός εντοπίστηκε, ένας 22χρονος τουρίστας στην Κεφαλονιά. Τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί πριν από 24 ώρες. Πάμε να μας πει περισσότερα η Ελευθερία Σπυράκη. Ελευθερία. Και συγκεκριμένα μήνα ο 20χρονος νεαρός από την Αφρική εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 11 από ιδιώτη δίτη, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν στηθεί από χθες. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός εργαζόταν σε σκάφος της περιοχής. Χθες κάποια στιγμή, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ο νεαρός εντοπίστηκε να κάνει μπάνιο. Από εκείνη την ώρα εξαφανίστηκαν τα ίχνη του. Η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του στις αρχές. Ξεκίνησε έρευνα και επιχείρηση από το λιμενικό, η οποία βέβαια διήρκησε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με πλωτό σκάφος, με δίτες, ενώ το πρωί σηκώθηκε και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, όπου δυστυχώς εντόπισε τον νεαρό στον όρμο Σάμις. Να πούμε ότι ένα σενάριο το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι ο 20χρονος να χτύπησε σε βράχο, ωστόσο είναι ένα σενάριο όπως σας ενημέρωσα, και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 20χρονου από την Αφρική. Μίνα. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πολύ.